Οχ. Το ξέρω, ο αδερφός μου ο Θεοδός, θα ξεφυλίσω λίγο να... και το pop του εδώ πέρα είναι. Γιατί μου το έφερε το pop εδώ, τέλος πάντων. Για να δούμε έτσι λίγο τον Batman. Ποιο τεύχος είναι. Men in Black pop. Ωραία στενής και ακούγεται, θα βγει καινούργια κιόλας. Ωραία. Ωραίο σκίτσο. Μια χαρά δουλειά. Ποιο Batman είναι, ξέχασα. Mr. Freeze, λέει, η εχθρή του Batman. Α, από Modern Times, τα παλιά είναι, ρε. Καλή φάση. Τι του έχω εγώ, τι του έχω εγώ. Τι με έχεις εσύ, τι με έχεις εσύ. Ορίστε. Τι είναι αυτό. Κάτι να κάνεις unboxing, κάτι καινούργιο. Το Return to Arkham. Αφού το έχουμε και το Play 3, γιατί το πήρες, ρε πουλάκι μου. Μα, μην ξεχνάς ότι είναι καινούργια γραφικά. Τι καινούργια. Για ανανεωμένα. Unreal μηχανή, ρε φίλε. Τι και τόσο διαφορά έχει δηλαδή, πλάκα μου κάνεις και... Έχει. Όλοι λένε δεν έχει. Διάβασε και πίσω. Δείχνε στον κόσμο τι είναι, τα καλά που έχει μέσα το καινούργιο πακέτο. Τι έχει, τι καλά έχει δηλαδή. Δεν είναι δυνατό. Καλά... Ωχ, θέλω μου, δεν είναι δυνατό. Κάτσε να το ανοίξουμε να δούμε τι καλά έχει γιατί... Είναι το ίδιο παιχνίδι σαφώς, αλλά τα καλύτερα γραφικά. Τέσσερα ρε φίλε. Λέει τέσσερα. Ωχ, Χριστέ μου, δεν είναι δυνατό. Άνοιξε το εσύ, δεν μπορώ. Κάνε εσύ το. Έχει την τιμή να το ανοίξει εσύ το χαρτάκι, γιατί εγώ δεν μπορώ με ένα χέρι, δεν γίνεται. Α, θέλω. Ξέχασε το pop εδώ πέρα, άντε το κόμικ, εντάξει. Ναι, χρειαζόμαστε μάλλον κάτι. Όχι, όχι, καθόλου. Μπορεί να ξεφλουδίσει από εδώ, έχει φλουδίτσα. Α, σωστά, σωστά. Ναι, ναι, βρήκα. Έχει εκείνο το φλουδάκι που λέμε που ξεφλουδίζει. Ναι, ναι, ναι. Τα τέτοια και το σχίζει από κάτω. Είναι σαν τα τσιγάρα, τα πακέτα τσιγάρα. Τόσα τσιγάρα πακέτα ανοίγει. Έλαντε. Και σε δυσκολεύει αυτό το πράγμα. Χρόνια καπνιστή και δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα κουτί. Τι θα σε κάνω. Για να δούμε τι διαφορετικό έχει. Και δύο Batman κυρίες και κύριοι μέσα, όχι ένα, δύο. Είναι συλλογή. Ελπίζω να μην έχει digital code. Όχι, έχει δύο δίσκους όμως. Εγώ το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Για έναν δίσκο το περίμενα. Και εγώ. Και βρέθηκα λίγο προεκπλήξεως. Ναι, είναι. Γι' αυτό είναι πιο βαρύ το κουτί. Έχει λοιπόν τα δύο Batman μέσα. Έχει το Arkham Asylum που ήταν ένα φοβερό Batman. Το δεύτερο, το Arkham City. Πολύ καλό επίσης. Το Arkham, το Origins, ναι, καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Δεν έχω παίξει εκείνο το 2D του Batman, το οποίο ήταν, πώς το λέγα να δεις, ήταν από το Origins, είχε να κάνει με το Origins για συνέχεια. Ναι, ήταν. Black Gate νομίζω κάπως. Black, ναι, 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 ναι. Κάτι τέτοιο. Και σαφώς... Εδώ είναι τα δύο καλύτερα Batman. Εδώ είναι τα δύο καλύτερα και το καινούργιο είναι ωραίο το Arkham Knight, απλά πολύ μεταμάξι. Είναι Grand Theft Auto σε Gothic έκδοση. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, θα πάρουμε και τα χαρτομάνια από εδώ να μην τα έχουμε στην χώρα. Τα γραφικά, επειδή έχουμε τα remaster γενικά, τα βάλα λίγο ένα site to site σε βίντεο για να δούμε μερικά από τα γραφικά του παιχνιδιού με τον κύριο από εδώ και με τον Nathan Drake Collection, γιατί τα έχω και στο Play 3 τα Nathan Drake Collection. Υπάρχουν ψηλολεπτομέρειες που κάνουν διαφορά σε γραφικά, δηλαδή κάποια πράγματα στα ρούχα πάνω του χαρακτήρα φαίνονται διαφορετικά. Κάποιε σκιάσει. Η φωτοσκιάση είναι το βασικό στοιχείο βασικά στο Remastered. Υπάρχουν κάποιε διαφορέ στα γραφικά που πρέπει να τι παρατηρήσει. Ναι. Και να τα βάλει side to side, αλλιώ δεν μπορεί να το καταλάβει. Τα παιχνίδια είναι σαφώ τα ίδια. Θα έχει και photo mode λογικά. Μα λέει εδώ πέρα λοιπόν. In the greatest superhero games ever made, λέει. Batman Arkham Asylum, Legend of the Gear Edition Plus and Extra Challenge Maps, λέει. Batman Arkham City, The Game of the Year Edition Plus, all DLC packs including Harley Quinn's Revenge. Τα έχουμε παίξει αυτά βασικά. How fully. Όχι, how. Καλά. Με τα αγγλικά μου συγχωρέστε. Now fully recreated using the latest Unreal Technology. Λέει, μας λέει εδώ ότι η Unreal Technology τέλος πάντων κάνει. Δεν περίμενα κι εγώ τα έχει δύο δίσκους. Και εγώ νόμιζα σε ένα. Ναι, εγώ νόμιζα σε ένα, τέλος πάντων. Είναι δύο δίσκοι, δηλαδή είναι ένα, δύο. Δύο, ένα. Τα βλέπετε μια χαρά εδώ πέρα. Είναι καλά και είναι τα Batman. Μ' άρεσαν και τα δύο τον Batman πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πούμε τα καλά νέα. Είναι στην τιμή των 25 ευρώ. Όσοι δεν το πήρατε και για πρώτη φορά, δώστε τα λεφτά. Τα 25 ευρώ τα αξίζει και με το παραπάνω. Να τα παίξετε και μια και μια στο 4. Ναι, εμείς εντάξει τώρα. Επειδή τώρα με την αφορμή που. Αφού το πήρε ο κύριος από εδώ, με την αφορμή που το πήρε, θα το παίξω και εγώ ξανά. Επειδή είμαι και φαν το καλά, πούμε, με τον Batman ειδικά. Ό,τι πούμε, έχει να κάνει με τους περίοδες, τα μαζεύω. Είμαστε τρελαμένοι όλοι με τον Batman εδώ πέρα. Έχουμε και άλλα πράγματα του Batman. Όπως παράδειγμα, να βγάλουμε και άλλα πράγματα του Batman να δείτε εδώ πέρα. Γιατί είμαστε fans του Batman από πότε. Να μπορέσω να βγάλω λίγο το κουτί να δείτε εδώ. Ορίστε.
Είμαστε fans του Batman από πάντα. Ναι. Δεν συμφωνείς? Ναι. Θέλει και το. Από fans του Batman από πάντα, ας πούμε, και θα πρέπει να πάρουμε το pop το οποίο είναι από την κλασική σειρά. Ορίστε. Όλα εδώ μαζί. Να τα κάνουμε ένα ωραίο display. Και έχουμε και πολλά comic Batman, να ξέρετε. Ναι. Που πρέπει να καταμετρήσουμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα βίντεο κάποια στιγμή με τον κύριο. Με τον μπρο από εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα βίντεο με τα comic του. Θα δείξουμε το collection του. Αν δεν έχει πρόβλημα αυτός. Κανένα πρόβλημα. Γιατί θα δείξουμε γιατί μια κουβέντα για comics. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Ένα απλό unboxing για να σας δείξουμε πόσο φανάτια του Batman είμαστε, του Batman είμαστε και πόσο geeks είμαστε. Batman! Άντε να κλείσουμε το βίντεο γιατί μας βαρέθηκαν. Άντε, φτάνει. Άντε, like, subscribe και καλό βράδυ, τα λέμε. Γεια σας! Αν είναι μέρα όμως δεν θα ισχύει το καλό βράδυ. Τι λέμε τώρα? Γεια σας! Απλά. Απλά γεια.